Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη πηγή ραδιοφωνικών κυμάτων στο γαλαξία μας που εκπέμπει κάθε 21 λεπτά εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτό το μοναδικό μακροπρόθεσμο μοτίβο δεν έχει παρατηρηθεί προηγουμένως στο διάστημα. Τα σήματα πιθανότατα προέρχονται από κάποιο είδος νεκρού αστεριού που βρίσκεται περίπου 15.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Παρόλα αυτά, δεν είναι εξακριβωμένο, καθώς δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη εξήγηση που να καλύπτει όλες τις περίπλοκες ιδιότητές του. Η ανακάλυψη των ήχων υποδηλώνει την ύπαρξη ενός κρυφού πληθυσμού ραδιοφωνικών πηγών που επαναλαμβάνονται για εντυπωσιακά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το διάστημα είναι γεμάτο με μια εκπληκτική ποικιλία από βραχίδιες εκρήξεις φωτός, γνωστές και ως transients, που μερικές φορές αναδύονται στην ατμόσφαιρα. Αν και ορισμένοι μετεωρίτες αναφλέγονται μία φορά και εξαφανίζονται, άλλοι αναβοσβήνουν σε προβλέψιμα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Το παράξενο επαναλαμβανόμενο φαινόμενο εμφανίζει μία συμπεριφορά εντελώς μοναδική στους ουρανούς και διαφέρει από οτιδήποτε άλλο έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα. Αφού ανακάλυψαν το Transient το 2022, οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι είχε εμφανιστεί σε αστρονομικές παρατηρήσεις που χρονολογούνταν από το 1988. Η ομάδα περιέγραψε τη δραστηριότητά του ως ιδιαίτερα ενιγματική. Οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη φορά το φαινόμενο κατά τη διάρκεια μιας έρευνας για τα παραμετροποιητικά στοιχεία του γαλαξία μας. Το Transient τράβηξε αμέσως την προσοχή λόγω της ασυνήθιστης διάρκειάς του. Ενώ οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί παλμοί έχουν διάρκεια από δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά, αυτό εμφανίζει μια ενεργή φάση κάθε 21 λεπτά, διαρκώντας από 30 έως 300 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, το σήμα παρατηρήθηκε σε ραδιοπαρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 35 χρόνια. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι τα σήματα μπορεί να προέρχονται από έναν διαφορετικό τύπο νεκρού αστέρα, γνωστό ως λευκός νάνος. Αυτή η υπόθεση ανοίγει νέες προοπτικές για την κατανόηση αυτών των σημάτων και των μυστηρίων που κρύβουν.